Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία στο Ραχώνι Θάσου, με το σπίτι να καταστρέφεται ολοσχερός. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Θάσου, ωστόσο το σπίτι καταστράφηκε καθώς η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, η κατοικία ήταν άδεια και δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά οφείλεται σε εμπρησμό, με την προανάκριση να έχει αναλάβει η αστυνομική υπηρεσία. Χθες αργά το απόγευμα δεχτήκαμε μια κλήση για φωτιά σε κατοικία στο Ραχώνι. Αμέσως μεταβήκαμε εκεί με 4 οχήματα και γύρω στους 10 άντρες και διαπιστώσαμε ότι μια ισόγεια μονοκατοικία καίγονταν ολοσχερός. Στο σημείο από τα πρώτα λεπτά έφτασε η ιδιοκτήτρια της κατοικίας και ο πατέρας της, η οποία μας ανέφερε ότι ενδεχομένως λόγω ιστορικού το σπίτι το έβαλε φωτιά ο σύζυγός της. Μετά από αυτή την πληροφορία αμέσως επικοινώνησα με το ΑΤΑΦ σου και με συντονισμένες ενέργειες έγινε η προσαγωγή του σύζυγου στο ΑΤΑΦ σου. Η φωτιά έσβησε μετά από κάποιες ώρες γιατί υπήρχε το μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού ήταν κατασκευασμένο από ξυλία. Κάει και ολοσχυρός βέβαια. Απλά προστατεύσαμε περιμετρικά το σπίτι διότι γυπνίαζε με δάσος και ήταν πολύ εύκολο να επεκταθεί η φωτιά λόγω του μεγάλου πυροθερμικού φορτίου που υπήρχε. Ο σύζυγος ομολόγησε αυτή την πράξη? Από εκεί και μετά δεν γνωρίζω, διότι είναι πλέον στα χέρια των αστυνομικών αρχών. Από ό,τι ξέρω έγινε αυτόφορη διαδικασία, δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Δεν ζούσε κάποιος στο σπίτι? Ορίστε. Δεν ζούσε κάποιος στο σπίτι? Φυσικά ζούσαν στο σπίτι το συγκεκριμένο, ζούσαν αυτό. Ο κύριος που είχε προσαχθεί με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά, οι οποίοι το τελευταίο καιρό δεν ήταν μαζί από ό,τι μας είπαν εκεί επί τόπου. Απλά εκείνη την ώρα που σημειώθηκε η φωτιά δεν ήταν κανένας εντός? Όχι, όχι, ναι, δεν ήταν κανείς στο σπίτι, δεν ήταν κανείς.